Γεια σας, παιδιά, κάνετε άρτσα και καλώς ορίσατε στην τέταρτη σεζόν του Player Career Mode. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Μετά τη χρονιά που μας βρήκε στην κορυφή της Bundesliga στον καλύτερο παίχτη, αλλά όχι με την ομάδα μας, γιατί δεν τα καταφέραμε τόσο καλά, βγήκαμε τρίτη. Αλλά στην κορυφή του γερμανικού κυπέλου το κατακτήσαμε, ναι, το πήραμε με την Eintracht. Στη χρονιά που φέραμε την Eintracht στο Champions League, ναι, στο Champions League, αν και αποκλεισίμα με τον Europa. Τέλος πάντων, ήταν μια χρονιά mixed back που λέμε. Τα είχε όλα, είχε τραυματισμούς, είχε κακές στιγμές, είχε πολύ κακά επεισόδια, δεν είχε τόσα γκολ όσο θα θέλαμε, αλλά στο τέλος της ημέρας κάπως καταφέραμε με το σύνολο των επιδόσεών μας και βγήκαμε Player of the Season στη Γερμανία. Και πήραμε και το κύπελλο. Και όλα αυτά καταλήγουν στο ότι η Eintracht δεν μας ανανεώνει το συμβόλαιο. Ο μόνος τρόπος να μείνουμε στην ομάδα που κυριολεκτικά τραβήξαμε στο πρώτο Champions League. Εντάξει, αυτό είναι λίγο υπερβολή, γιατί να θυμίσουμε εδώ ότι οφείλουμε να θυμίσουμε ότι όταν ήμασταν τραυματίες η Eintracht έπαιξε μπαλάρα. Οπότε εντάξει. Αλλά ναι, για κάποιο λόγο η Eintracht λέει δεν πίστηκε φέτος. Και αυτό επειδή δεν βάλαμε ένα γκολ εκτός περιοχής. Το οποίο μάλλον είναι bug, γιατί το είδατε όλοι ότι το extra goal που χρειαζόμουν να το βάλω το έβαλα στον τελικό του κυπέλου. Παρ' όλα αυτά. Δεν μέτρησε, άρα αυτό σημαίνει ότι η μόνη μου επιλογή, άμα θέλω να μείνω στην Eintracht, είναι να πάω να παίξω δανεικός. Δεν είχα τρελό θέμα βασικά, αλλά δεν θέλω παιδιά να το κάνω, γιατί δεν έχω τίποτα να με στείλουνε. Δηλαδή, σκεφτείτε στην τρίτη, στην τέταρτη ζώνη της καριέρας μου, σε μια εταιρικό ανωδική πορεία, η Eintracht να με στείλει στη Β' Εθνική. Δεν ξέρω αν μπορώ να διαλέξω το loan μου. Γιατί λέει your club has loaned you out, άρα ήδη έχουν στείλει που θα πάω και δεν μου λένε, δηλαδή είναι περίεργο, γιατί να μην μου πουν. Άμα πάω έτσι on going loan, δηλαδή απλά θα βρεθώ σε μια ομάδα, ας πούμε. Είναι λίγο ρίσκο. Θα πω εγώ αυτό. Οπότε θα πάμε στο recommended εδώ στις ομάδες που μπορούμε να διαλέξουμε. Θα πάω λοιπόν Change Club. Συγγνώμη, αγαπητή μου Eintracht, αλλά όχι, δεν θα δεχτώ τέτοια στάση. Θα ήθελα να μείνω, κάναμε ωραία πράγματα μαζί, αλλά δεν θα δεχτώ τέτοια στάση. Είναι προσβολή, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Το να βασίζω την καριέρα μου σε ένα δανεισμό και όπου πάω. Δεν μπορώ να πάω στην Bayern, δεν μπορώ να πάω στην Stuttgart, δεν μπορώ να πάω στην Borussia. Η Ρώμα λοιπόν είναι εδώ, η Πουντζάμπ, εντάξει, γελάμε. Η Νάπολη είναι εδώ, η Χέρτα είναι εδώ, η Λειψία είναι εδώ, η Φιωρεντίνα είναι εδώ. Μπορώ να πάω σε όλες αυτές τις ομάδες και η Λειψία μάλιστα μου δίνει και πάρα πολλά, 97.000 είναι. Wow. Οκ. Η Νάπολη θέλει πολύ αυτή τη μεταγραφή, αλλά θα πρέπει να ανταγωνιστώ τον Οσίμχη, αν το πει λίγο περίεργο. Η Ρώμα μου δίνει 20% λιγότερο από τη Ζήτσα. Ζήτσα 71 που δίνει 57. Συγγνώμη, Ρώμα, δεν θα πάρω. Η Νάπολη δίνει πάρα πολλά, αλλά έχουμε τον ανταγωνισμό του Οζίμχεν και είναι λίγο περίεργο. Η Φιωρεντίνα δίνει επίσης λιγότερα, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή, το καλύτερο compromise, αν και τα λεφτά είναι πάρα πολύ περισσότερα στην Νάπολη. Ξέρω ότι δεν μετράει, αλλά ρεαλιστικά καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Παιδιά, πάμε στην Βραζιλία Γερμανίας. Δεν μας θέλει η Eintracht, μία δεν θέλουμε 10. Είμαστε προδότες, δεν μας νοιάζει. Τρίτη ομάδα μας στο γερμανικό έδαφος. Πάμε στη Λειψία. Σε μια ομάδα που το αρνητικό της Λειψίας είναι ότι δεν έχει πάθος, έτσι. Δηλαδή στην Eintracht έχουμε τους οπαδούς μας. Έχουμε... Πάμε σε μια ομάδα που δεν έχει πάθος, πάμε σε ένα πιο αποστηρωμένο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, αλλά μπαίνουμε στη μηχανή της Λειψίας, αυτού του επιθετικού δυνατού. Του counter attacking ποδοσφαίρου και ελπίζουμε αυτό το ποδόσφαιρο να μας γεμίσει με γκολ, με καλές εμπειρίες, με μεγάλες πορείες. Δεν το περίμενα. Το μυαλό μου ήταν στην Dortmund ή στην Inter, αλλά βλέπετε ούτε η Inter μας θέλει. Οπότε κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι το μέλλον μας είναι με τη Red Bull, είναι στη Λειψία. Συνεχίζουμε στη Γερμανία με νέα ομάδα. Πέφτουν υπογραφές. Διετές συμβόλαιο μας έχει προσφέρει εδώ η Λειψία. Και κυρίες και κύριοι, έγινε. Precious advice, παίρνουμε τρόφι. Το οποίο μάλλον σημαίνει ότι πήραμε τρόφι επειδή πήγαμε στην ομάδα που μας πρότεινε ο ατζέντης μας. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Eintracht δεν μου προσφέρει συμβόλαιο. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι όταν βάλω γκολ εναντίον θα πανηγυρίσω κιόλας. Είμαστε στη Λειψία. Δεν ξέρω τι φοράει εδώ ο φίλος. Δεν μας υποδέχτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Λειψία. Δεν κάνει και τη. Δεν τη θεωρεί και την πιο τρελή μεταγραφή. Εντάξει, έχουμε 82 over, λέει άλλωστε. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε στην πρωταθλήτρια Γερμανία. Θα έχουμε πολύ ανταγωνισμό. Θα έχουμε να παίξουμε με το Σέσκο, με τον Οπέντα. Θα γίνει χαμός για το ποιο θα πάρει το χρήσμα του βασικού. Έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κατάσταση. Περιμένω πάρα πολύ να δω τι θα κάνουμε. Ως παίκτης της Λειψίας, στο νούμερο 10 λοιπόν, θα φορέσουμε και να, νομίζω, μια χαρά μας πάει η φανέλα. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσαμε στο νέο μας σύλλογο. Λοιπόν, φτάνοντας στη Λειψία, θα κάνω μερικές αγορές. Δεν έχω πάει καθόλου για shopping και έχω φτάσει να έχω 3,5 εκατομμύρια περιουσία και να μην έχω χαλάσει καθόλου λεφτά. Ας πάρουμε λοιπόν ένα yoga coach, μας δίνει 10% training boost στην agility. Θα βοηθήσει το training boost για να πείσουμε τον προπονητή να μας. Βάλει βασική δεκάδα. Personal chef, ναι, γιατί όχι. Ας χαλάσουμε λεφτά και ας πάρουμε και πόντους. Podiatrist για να ανεβάσουμε τα virtuoso points. Τι άλλο υπάρχει εδώ που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Build a game room. Δεν έχω υποτίθεται, δεν έχω φτιάξει δικό μου σπίτι. Πώς μπορώ να φτιάξω game room και σάουνα κτλ. Και υπάρχει κάτι άλλο. Πάρε ηλεκτρικό αμάξι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Donate money. Ωραία, θα δώσουμε λεφτά σε youth sports centers, ξέρω εγώ. Και θα πάρω και ένα small apartment. Θα πάρω ένα μικρό διαμέρισμα στη Λειψία. Να δείξω το commitment μου. Έχω κάτι άλλο. New sports car, ναι, έτσι δεν πειράζει. Πάμε, δώσε πόνο. Stylish penthouse, όχι, πήραμε τώρα μόλις σπίτι. Υπερβολή. Αυτά, μια χαρά. Δεν έχω άλλες αγορές να κάνω, αρχίσαμε με αγορές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βαθμίσουμε τον παίκτη μας για τη νέα χρονιά. Πάμε να φτιάξουμε, να βάλουμε τα 25 skill points που μαζέψαμε την προηγούμενη σεζόν και πάμε να δούμε τι overall θα είμαστε
αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, μπαίνοντας στο shooting, δεν θέλω τόσο να αναβαθμίσω το finishing, γιατί με 16 goals στην Bundesliga δεν είναι ότι έχουμε αποδείξει ότι αξίζουμε να έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερο finishing από 82. Ίσως πάμε λίγο παραπάνω, ίσως 84-85, γιατί ας πούμε ότι το κάναμε και στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας, άρα κάτι παραπάνω μας αξίζει. Τα long shots νομίζω όμως είναι αυτά, στα οποία θέλω να δώσω περισσότερη έμφαση. Και υπάρχουν εδώ 2-3 updates. Λοιπόν, ένα πόντο, 2-3 αφιερώνουμε αρκετά και ανεβαίνουμε πάρα πολύ στα long shots. Πάμε στο 88, γιατί θα χρειαστεί, παιδιά, δυστυχώς. Αυτό είναι από τα πιο unrealistic upgrades που κάνω στον παίκτη μου, γιατί δεν έχουμε βάλει τόσα long shots για να δικαιολογούνται αυτά τα upgrades. Αλλά είναι σχεδόν ανάγκη να έχει καλό long shot στο φετινό παιχνίδι με τόσο objectives που βασίζονται σε γκολ εκτός περιοχής. Θα αναβαθμίσω τις κεφαλιές μου, θα αναβαθμίσω τα στημένα σίγουρα και νομίζω ότι και τα penalty θα τα αναβαθμίσω, γιατί ό,τι penalty έχουμε βαρέσει φέτος είναι εξαιρετικό. Οπότε πάμε να έχουμε και το rating το οποίο το αντικατοπτρίζει αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα θέλαμε. Λίγο το finish είναι μεγάλο upgrade αυτό το συν 4, δεν ξέρω αν το αξίζουμε. Ίσως κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Θα είναι το τελευταίο upgrade που θα κάνω στο shoot. Αυτό είναι το shooting μας για φέτος. 85 finishing, 83 volleys, 88 long shots, 92 shot power, 86 heading accuracy, 79 FK accuracy και 82 penalties. Πάμε λοιπόν να βαθμίσουμε τώρα τα υπόλοιπα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Πάμε στο physical πρώτα και εκεί θέλω πιο πολύ strength. Αξίζει το stamina και είναι ήδη αρκετά ψηλό. Εντάξει, ιδανικά πρέπει, οπότε θα πάμε να κάνουμε αυτό εδώ το upgrade. Παίρνουμε 87 stamina, πολύ σημαντική αναβάθμιση λοιπόν εδώ στο stamina μας. Υπάρχει και αυτό εδώ που είναι για jumping και aggression, και υπάρχει αυτό εδώ το upgrade που είναι για reactions. Υπάρχει κι άλλο ένα upgrade για reactions. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι πάμε στο dribbling, θα πάμε να τελειώσουμε το dribbling και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα upgrades. Πάμε για 4 star skill moves. Αρχικά καιρός ήταν να έχουμε καλύτερα skill moves. Πάμε να αναβαθμίσουμε και το dribbling αυτό καθ' αυτό. Τι άλλη αναβάθμιση μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα? Ισορροπία, μ' αρέσει. Νομίζω το χρειαζόμαστε κιόλας. Agility και attacking position. Και έχουμε και άλλο dribbling. Ακόμα ένα dribbling upgrade θα το κάνουμε. Attacking position να το ανεβάσουμε και αυτό. Center 4 είμαστε. Έχουμε εδώ ένα μικρό attacking position update. Αλλά νομίζω ότι είμαστε ψιλοκομπλέ. Για να δούμε. Δηλαδή έχουμε, το pace το έχουμε μαξάρει όλο. Αυτό είναι το shooting. Νομίζω ότι είναι αρκετά τίμιο για το τι παίκτες είμαστε τώρα. Το passing, ναι, για να είμαστε πιο καλοί με στο match θέλει, γιατί πολλές φορές κάνουμε κάτι πάσες που είναι λίγο αστείες και λες, αδελφέ, δεν γίνεται να κάνεις τέτοια πάσα τώρα, δηλαδή σοβαρέψου. Οπότε θα αναβαθμίσω vision και short pass. Συγγνώμη, ξέρω ότι είναι λίγο αχρίαστο για τον παίκτη μας και για το συλλογικό μας over, αλλά δεν μπορώ να μην το αναβαθμίσω. Το χρειάζομαι να έχω 70 short pass για να είναι πιο acceptable οι πάσες που κάνουμε και να μπορούμε να χτίσουμε παιχνίδι. Και η τελευταία αναβάθμιση που θα κάνω στο shooting, το ξέχασα πριν, είναι θα αναβαθμίσω το weak foot στα 5 αστέρια, γιατί παιδιά έχουμε βάλει τόσο ακόμα με το αριστερό. Αυτό νομίζω δικαιολογείται και το αξίζουμε. Πάμε λοιπόν ακόμα ένα upgrade. 4 skill points μας κόστησε, 4 skill points, αλλά πλέον έχουμε 5 star weak foot, έχουμε και 4 star skill moves και έχουμε ένα skill point ακόμα, το οποίο πού θα πάει, δεν μπορεί να πάει και σε πάρα πολλά σημεία. Υπάρχει αυτό εδώ για το balance, το οποίο είναι τίμιο. Υπάρχει ένα upgrade πολύ καλό στο ball control, αλλά νομίζω ότι άμα έχω κάτι άλλο, aggression, δεν ξέρω αν θέλω aggression, strength θα ήθελα να βαθμίσω, αλλά δεν έχω ακόμα το upgrade, οπότε να το πάμε. Έχουμε κάτι άλλο shooting που θα μπορούσαμε. Ίσως τα στημένα, το FK. Να πούμε ότι. Ναι, αυτό. Αναβαθμίζω τα στημένα μου. Θα πω ότι προπόνησα στημένα. Όχι το πιο χρήσιμο skill, γιατί το χρησιμοποιεί συνέχεια, αλλά εγώ το αναβάθμισα. Έχουμε πλέον 5 star weak foot, το οποίο είναι πολύ μεγάλο upgrade. Πραγματικά μας είδε τον τρόπο παιχνιδί μας και το πόσες φορές κόβουμε προς το αριστερό. Και above 80 σε όλα τα σημαντικά shooting στατιστικά. Σε διάστηση αναβαθμίσεις μας κάνανε 86 overall, το οποίο από τη μία θα λέγα ότι είναι υπερβολικό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είμαστε 86, αλλά πολύ παρόμοια π.χ. σεζόν με την περσινή μας σεζόν είχε και πέρυσι στην Γερμανία ο Νκούνκου. 16-17 γκολ, μερικές assist, πολύ καλός, πολύ όμορφα τέρματα γενικά, δηλαδή ωραίο θέμα και εμείς βάλαμε πολύ ωραία γκολ, τρόπαιο, κύπελο και την επόμενη χρονιά ήταν 87 overall στο FIFA, ενώ ξεκίνησε την 85 την προηγούμενη. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι τρελό με βάση σεζόν, βγήκαμε player of the year της Bundesliga. Άμα θυμάστε αυτό είχα πει ότι το player of the year μπορεί να μας δικαιολογήσει μεγάλη μεταγραφή και μεγάλα upgrades. Η Λειψία λοιπόν τσίπησε το player of the year της Bundesliga και το τσίπησε αναβαθμισμένο. 86 overall, δεν νομίζω ότι θα κάνω άλλο upgrade μέσα χρονιά. Αυτό θα είναι το rating με το οποίο θα ξεκινήσουμε και 99% θα λήξουμε τη φετινή σεζόν. Το ξέρω ότι δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις μεταγραφές της ομάδας, οπότε δεν έχουμε την τελική εικόνα του roster, αλλά πάμε να δούμε πώς είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο Μπλάζοβιτς, ο οποίος ήδη θα φύγει, θα πάει στην Πολόνια. Έχουμε τον Γκέπα, τον Βαλές, δύο τίμιους Ισπανούς θεματοφύλακες και τον Σχάιμπερ. Okay, χαμός. Λοιπόν, στο δεξίμπακ έχουμε τον Γάουμ, ο οποίος είναι ο βασικός. Άμυνα τίμια με Κλώστερμαν και Ακάντζη και Λουκέμπα, τον θυμόμαστε από πέρυσι. Και έχουμε και τον Ζόρελ Χάτο. Ο Χακίμι με τον Ρις Τζέιμς, το οποίο είναι τρελό. Είμαστε συμπαίκτες του Ρις Τζέιμς στη Λειψία και όχι στη Τζέλσι. Έχει και το Χακίμι. Δεν ξέρω γιατί τους χρειάζεται και τους δύο. Και στο καρύμ με την Τζέλσι, π.χ. η City αγόρασε Davies και Mentz, Nuno Mentz μαζί, το οποίο μου φαίνεται λίγο υπερβολή. Ζωάο Μάριο, ο Γέρεμι Πίνο στα αριστερά μας μαζί με τον Λόπεζ. Ο Χαϊντάρ, έχουμε και τον Σάιβαλ, το οποίο είναι δανεικό στη Καντίζ και θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ελμάς 86 overall, Σαν Κάμ μαζί με τον Baumgarten και τον Ντάνι Όλμο. Χαμός λοιπόν. Τρία επιθετικά half και τα τρία με τρελό rating και μεγάλο ανταγωνισμό.
Ο Τσεμπάγιος είναι τώρα στα δεξιά. Στα δεξιά έχουμε τον Άντωνη. Αυτό κι αν είναι ιδιαίτερη μεταγραφή. Έχουμε τον Άντωνη και τον Κατάμο που είναι δανεικός. Παιδιά, εντάξει, έχουμε φανταστική ομάδα. Πάμε στην επίθεση τώρα που έχουμε εμένα που είμαι 86 overall. Έχουμε τον Τίμο Βέρνερ, το οποίο το συμβόλαιο λήγει σε 12 μήνες. Ουνάλ, Λοίκο Πέντα και Μπέντζαμιν Σέσκο. Νομίζω ότι εγώ και ο Πέντα θα κάνουμε ένα διανόητο δίδυμο μπροστά. Και κάποιο από όλου αυτού, φαντάζομαι ο Βέρνερ που λύγει το συμβολέο που θα πρέπει να φύγει. Κάνω και birthday preparations τώρα και θα κάνω ένα birthday to remember για να έρθουν και οι συμπαίκτες μου έτσι να σπάσουμε λίγο τον πάγο και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για την σεζόν. Καλό που γνωριστήκαμε. Ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή εντάξει για τη Λειψία, η οποία προφανώς και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη μεταγραφή τη δικιά μας θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Επέκτησε τον Ρότζερ Ιμπάνιες για 49 εκατομμύρια από την Αλαχλή, τον center back, και πήρε και τον Μαντί Μοναμάη από την Leverkusen για 2 εκατομμύρια, έναν 19χρονο center back. Μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την πρώτη μας εμφάνιση ως παίκτης της Λειψίας. Προφανώς και παίρνουμε ως αλλαγή στο 59ο RAM. Όχι ως striker, ο 5 και 9 ζουν άλλοι είναι μπροστά. Οπότε μπαίνουμε εμείς ως επιθετικό half στο 59 απέναντι στη Villarreal για το φιλικό. Στην Αμερική νομίζω είναι αυτό το φιλικό, οπότε είμαστε σε πάτρια εδάφη. Η Villarreal, η οποία νικάει με 1-0. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε στην παρθενική μας συμμετοχή. Καθώς προετοιμαζόμαστε, αυτά τα φιλικά έχουν έξτρα σημασία γιατί προετοιμαζόμαστε κυρίες και κύριοι για το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν, το οποίο είναι το Super Cup Γερμανίας. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά ναι, Super Cup Γερμανίας. Να θυμίσω ποια πήρε το κύπελο και ποια πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Πρώτο μας μάτς ως παίκτες της Λειψίας ήταν εναντίον της Eintracht. Δεν το χάνουμε την μπάλα κατευθείαν, δεν είναι το πιο ιδανικό σενάριο. Σάιβαλτ μας δίνει την μπάλα, ένα σουτ από μακριά! Αυτό! Κι αν είναι introduction. Λειψία, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, να μου πεις. Απίθανο το γκολ, απίθανο τέρμα. Έχουμε όλο το χώρο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εκτελούμε από μακριά με το νούμερο 10 στην πλάτη. Τρίτη συνεχόμενη ομάδα που φοράμε το 10. Δεν το είχαμε προφανώς στην Inter Miami. Το φοράγε ο Λιονέλ Μέση. Φύγαμε από τη σκιά του Μέση. Παίρνουμε το αγαπημένο μας νούμερο. Ακόμη μια μεταγραφή που την κάνουμε ως star. Αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Χαϊντάρα. 1-1. Ισοφαρίζουμε στο 63 με το πρώτο μας σουτ. Πάσα από τον Ελμάς. Αφήνουμε για το νέο πέντα. Συνεργασία μεταξύ των δυο μας. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Κυρίες και κύριοι, ονειρικό ντεμπούτο. Δύο γκολ στα φιλικά βέβαια, αλλά το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε δίχτυα, σκοράραμε δύο φορές και νομίζω ότι είμαστε και πολύ έτοιμοι για να μπούμε στην κανονική διάρκεια. Δεν ξέρω αν θα παίξω άλλο φιλικό μετά από αυτό. Στην κανονική έτσι ροή των αγώνων. 2-0, πανέμορφο τέρμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι για μας. Πετάμε στον Οπέντα, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο να φύγει μόνος του εδώ. Πολύ δύσκολα θα χάσει το γκολ ο Λοίκο. Πέντα θα το χάσει. Κι όμως ο Σέλς έχει την επέμβαση. Αυτό ήταν. 2-1. Πολύ καλή εισαγωγή για το κοινό της Λειψίας εδώ στο Vancouver. Επιστρέφουμε στη γήπεδα που έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα στο MLS. Εντάξει, θα είναι περίεργο γιατί ξέρετε, έχω πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη κτλ. Και προσπαθώ να νιώθω σύνδεση με τους οπαδούς, αλλά είμαστε η πιο μισητή ομάδα της Γερμανίας. Και δεν με πειράζει να γίνω βίλαν της Eintracht. Άμα οι οπαδοί της Frankfurtis θεωρήσουν ότι παράτησα μια ομάδα με παλμό και ψυχή όπως είναι η Eintracht για να έρθω στη Λειψία, φίλε να με ανανεώνατε. Συγγνώμη, αλλά εγώ δανεικός δεν πάω σε αυτή τη φάση της καριέρας μου. Και άμα είναι να γίνω βίλαν, θα γίνω σε αυτό το πρωτάθλημα. Πολύ καλή αρχή. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε και έτσι και στο Super Cup. Ώρα για Real Sociedad λοιπόν εδώ στα φιλικά που βλέπουμε τώρα. Παίρνουμε και μια εικόνα του σχήματος μας. Παίζουμε το 4-2-2-2 που παίζουμε και στο Καρύμ με την Τζέλσι. Πολύ ωραίο σχηματισμό. Με Ελμά, Σόλ, με εμένα και τον. Εντάξει, είναι μαδάρα, παιδιά, πραγματικά. Και τον Ιμπάνιες πλέον. Θα το κάνω τζάμπ του Ριζάλ. Δυστυχώς δεν θα έχω την πρώτη μου επαφή, την πρώτη μου εμπειρία ως βασικός, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος και θέλω να το ζήσω κατευθείαν όταν έρθει η ώρα και η στιγμή να παίξουμε με την Leverkusen για το πρώτο μάτς Super Cup. Για το ένα μάτς Super Cup δηλαδή. Δεύτερο παιχνίδι λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τζάμπ του Ριζάλ εναντίον της Fiorentina στο BC Place. Εναντίον μιας ομάδας που μας ήθελε. Μας ήθελε όντως να έρθουμε. Εμείς επιλέξαμε τη Λειψία. Και η Φιωρεντίνα μας κερδίζει με τον κολ του Μπρέκαλο. Η Λειψία συνεχίζει τις ακραίες μεταγραφές. Τσίπησε τον Ρίκο Λούις από την Άστον Βίλα για 55 εκατομμύρια και μετά πήγε και έσκασε 48 εκατομμύρια για το Κουτιέρες στη Νις. Και οι δύο left backs δεν είναι μεταξύ. Εντάξει, ο Λούις είναι και right back, αλλά έχουμε Ρις Τζέιμς, Χακίμι τώρα. Τι συμβαίνει με αυτή την ομάδα, μήπως έφυγε κανένας Τζέιμς, έφυγε κανένας Ράουμ. Κυρίες και κύριοι, η Λειψία πουλάει, δεν αγοράζει μόνο και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα τρελά ποσά. Ο Γκουτιέρες έρχεται λοιπόν ως νέος συμπαίκτης γιατί ο Γάουμ, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει φύγει. Δεν υπάρχει πουθενά στο ρόστερ. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρίκο Λούις, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει το Ρις Τζέιμς. Ο λοιπόν 20χρονος right back, πρώην παίκτης και προϊόν των ακαδημιών της Manchester City, έρχεται από την Aston Villa για να είναι η αλλαγή του Χακίμι. Πάρα πολύ λοιπόν τίμια αλλαγή και πηγαίνοντας μπροστά, συνεχίζουμε να βλέπουμε εδώ την ομάδα με Ελμάς και Ντάνι Όλμο να παραμένουν, αλλά έχουμε και άλλες αποχωρήσεις. Είναι ακόμα στην ομάδα ο Άντωνη, αλλά πλέον έχω μείνει εγώ, ο Ουνάλ, ο Πέντα και ο Σέσκο, γιατί έφυγε ο Τίμο Βέρνερ. Οι μεταγραφές, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν τελειώσει, αλλά αυτή είναι η ομάδα που προς το παρόν είναι διαθέσιμη στον προπονητή μας για το
Πρώτο τεράστιο μάτς σεζόν, τελικός Super Cup. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Λειψία, η νέα μας ομάδα με την πρωταθλήτρια, την κυπελούχα Γερμανίας, συγγνώμη, Άιντραχτ, η πρώην μας ομάδα, συγκρούονται για το ποιος θα πάρει την πρώτη διάκριση της φετινής σεζόν. Κοιτώντας το βασικό σχήμα, είμαστε μέσα, προφανώς το ξέραμε, το περιμέναμε. Ξεκινάμε κατευθείαν στη βασική εντεκάδα, πρώτο μας επίσημο παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ το όνομά μας στην κορυφή του σχήματος. Περιμένω πάρα πολύ να δω και αυτό το σύστημα, γιατί έχω αποφασίσει ότι δεν μου αρέσει να παίζω σε ομάδες που έχουν 5 αμυντικούς ή 3 center backs τέλος πάντων. Και το 4-2-2 είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα. Ρίκο Λιούις τον πήραμε για να παίξει έτσι. Θα παίξει βασικός. Λιούις και Σάιβαλτ στο κέντρο. Ελμάς Όλμο, Γκουτιέρες και ο Χακίμι ξεκινάνε με τον Ιμπάνιες και τον Κλώστερμαν. Εγώ με τον Ουνάλ. Για κάποιο λόγο 5 είναι πάγκο. Ενδιαφέρουσα επιλογή αυτή. Πάμε στο Μίλερν Τόρν Στέιντιον εναντίον της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι εναντίον της πρώην μου ομάδας. Παρακαλώ πολύ. Με τις μπλε εμφανίσεις δυστυχώς. Και βλέπουμε εδώ η Άιντραχτ έχει κάνει μεταγραφές για να μας εγκαταστήσει. Η κάμερα πήγε κατευθείαν πάνω στον. Νομίζω είναι ο Κιν. Πρέπει να είναι ο Κιν. Και θα είναι περίεργο συνέστημα αυτό σίγουρα. Για να δούμε. Και άμα σκουράρουμε, έχω και μια απόφαση για το αν θα πανηγυρίσω ή όχι. Παίζουμε τις μπλε εμφανίσεις αντί για τις λευκές. Ξεχάσκατε, τις έβαλα. Αλλά ναι, η Άιντραχτ φαίνεται ίδια και απαράλλακτη. Ο Μόιζε Κιν είναι ο αντικαταστάτης μου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Το μάτς ξεκινάει με τον Εμπούριζο πίσω στον Εμπούτα. Κλέβουμε την μπάλα από τον Εμπούριζο. Και ξεκινόμαστε μπροστά με τον Ελμά σε καλό σημείο. Αλλά όχι σε αρκετά καλό για να το δώσουμε τώρα. Είναι, αλλά θα την κρατήσω πάνω μου Τούτα. Δεν μπορεί να με προλάβει. Θα μπούμε στην περιοχή. Κερδίζουμε τις κόντρες με τον Τούτα. Τώρα θα μπούμε μέσα. Ψάχνουμε την μπάσα. Θα την βρούμε με τον Γκουτιέρες. Μας τρώνε την μπάλα ο Αγγέλ Γκόμες, νέος και αυτός. Κερδίζει την τελική μάχη. Θα κλέψουμε την μπάλα του Μπουριζό. Δίνουμε στον Ουνάλ. Ο Ουνάλ κρατάει στον Σάιβαλ. Το τακουνάκι του Σάιβαλ δεν θα περάσει. Όλμο. Πετάει την μπάλα μακριά. Είναι στα πόδια μας και θα βγούμε στην περιοχή. Το sidestep για να περάσουμε τον Ντούτα. Δεν θα πετύχει, αλλά κρατάμε την μπάλα. Δεν μπορούν να μας κάνουν καλά εύκολα. Έχουν κλέψει αρκετές φορές, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν την κατοχή οι παίχτες της Άιντραχτ. Παίζουμε εδώ με τον Ρίκο Λούις, του ζητάμε την μπάλα. Ο Λούις μας βλέπει. Παράλληλα στον Σάιβαλντ. Ο Σάιβαλντ μας ξαναβρίσκει. Περνάμε εύκολα από τον Άγγελ Γκόμες. Περνάμε και από τον Ντούτα. Θέλω να τη φέρω στο αριστερό, δεν προλαβαίνω. Γκουτιέρες, τον Ντάνι Όλμο. Όλμο, εκεί που είναι ο Ελμάς. Περιμένουμε στα όρια της περιοχής μαζί με τον Όλμο. Όλμο θα δώσει σε μένα. Ρίκο Λούις, με βρίσκει. Ανοίγουμε την μπάλα και θα περάσουμε τον Μπούτα. Μπαίνουμε στην περιοχή. Ένα σούτ από δύσκολη γωνία θα το βγάλει. Ο Λαφόντ, ο νέος κίπερ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Το κόρνερ εκτελείται από τον Όλμο. Μπαίνουμε στη φάση, όχι. Δεν έχει τελειώσει όμως. Το σουτ. Ούτε αυτό. Όλμο. Κρατάει μπαλά. Πολύ εξεζητημένο αυτό προσπάθησε να κάνει εδώ. Ήταν η Όλμο. Θα διώξουν παίχτες Άιντραχτ. Ημίχρονο 0-0. Απόλυτος έλεγχος του παιχνιδιού για την Λειψία. Είμαστε καλύτεροι. Έχουμε το παιχνίδι προς το παρόν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η Άιντραχτ δεν είναι πολύ επικίνδυνη. Το θέμα είναι να βρούμε δίχτυα. Κιν για τον Βίμερ. Έχει κάνει λάθος ο Βαλέζη. Πρώτη φάση του ημίχρονου είναι γκολ για την Άιντραχτ. Τελείως κόντρα στη ροή που είχε το παιχνίδι στο πρώτο μέρος. Η Άιντραχτ μας πάει. Ο πρώην αγαπημένος Βίμερ σκοράρει. Πολύ καλή κίνηση του Μόιζε Κιν. Και ο Βαλέζ δεν ξέρω τι κάνει εδώ. Βαγέζ, τέλος πάντων, πώς τον λένε. Έχουμε μπει στην περιοχή. Το step over μέσα με το αριστερό. Πρέπει να πιάσουμε το σουτ. Μπάλα κοντράρι. Εκείνο ο Πέντα δεν θα προλάβει να φτάσει. Σάιβαλτ στον Γκόμες. Διώχνει όπως η Άιντραχτ. Περνάμε τον Μπούτα στον ο Πέντα. Θέλω να μας βρει στην πλάτη. Θα το κάνει ο Πέντα με τον Άγγελ Γκόμες. Κρατάμε μπάλα. Βρίσκουμε το Σάιβαλτ. Στον ο Πέντα ξανά. Ανεβαίνει, κακή πάσα, κακή συνεννόηση γιατί ανέβαινε ο Κουτιέρες και ήταν πάρα πολύ αδύναμη πάσα του Σάιβαλτ. Αέρε φίλε.
Όμορφο το λίγο από τον Κιν. Αυτό θα σημαίνει σίγουρα πολλά για την Άιντραχτ. Τεράστιο γκολ. Πολύ καλή στιγμή για την Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Και εντάξει, ξέρω πώς θα νιώσουν οι οπαδοί της. Δεν έχω παίξει άσχημα, δεν είναι ότι έχω κάνει κακή εμφάνιση, αλλά ειδικά μετά από αυτό το πρώτο ημίχρονο, δεν περίμενα ότι η Άιντραχτ θα μπει στο μάτς. Έχει ελέγξει το παιχνίδι, κάθε τώρα τι κάνει όλμο. Τέλος, η Άιντραχτ μένει Super Cup. Δεν καταφέρνω να χαμογελάσω, αλλά υπάρχει το πρωτάθλημα, αγαπητοί μου Άιντραχτ, θα τα πούμε εκεί. 2-0, πολλά μπράβο σε Βίμερ, πολλά μπράβο στον Κιν που κλειδώνουν το πρώτο τρόπαιο τη σεζόν. Να δει λοιπόν, ετοιμάζω να σκόσω Super Cup. Κρίμα, δεν είμαστε εκεί. Είναι περίεργο που βλέπω αυτά τα χρώματα και δεν βλέπω τη φάτσα μου μέσα. Μπράβο στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη για την προσπάθειά τη. Δεν έχω τόσο θέμα με την ομάδα. Βλέπω εδώ και τον Ντουρά μου, φέρανε επιθετικούς. Δεν έχω θέμα με την Άιντραχτ. Έχω πιο πολύ θέμα με τη διοίκηση. Οπότε δεν θα στεναχωρηθώ που κερδίσανε, θα στεναχωρηθώ που χάσαμε, αν βγάζει αυτό νόημα. Μπράβο στον Γκέτσε, το αξίζει όλη η ομάδα. Συγχαρητήρια. Από ό,τι φαίνεται, ήταν τη μέρα μας γραφτό, κυρίε και κύριοι, να χάσουμε το πρώτο μας παιχνίδι και να ήταν εναντίον της Άιντραχτ. Το οποίο είναι και το αποκορύφωμα. Τέλος πάντων, χάνουμε εναντίον της πρώην μας ομάδας. Η σχέση μου με την Άιντραχτ είναι και θα είναι περίεργη αυτή τη σεζόν. Δεν ξέρω πώς θα νιώσω και δεν έχω βασίσει ακόμα αν θα πανηγυρίσω. Θα ξέραμε την απάντηση αν είχα βάλει γκολ, αλλά δεν έβαλα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει με τεράστιο match, με derby. Derby δεν είναι βασικά, είναι μεγάλο match. Στην Bayer Arena πάμε στο Leverkusen. Bayer Leverkusen εναντίον Λειψίας σε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. RJ εναντίον Νιούνιες είναι και αυτό. Μια κόντρα να δώσει εδώ ο Darwin Νιούνιες. Ξεκινάμε το πρωτάθλημα λοιπόν. Το Super Cup χάθηκε, δεν πειράζει, κρίμα, κακό, αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρουμε όλοι ότι το πιο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα. Ξεκινάμε από εκεί και ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή αρχή. Το επίσημο debut μας δεν είχε γκολ, το ανεπίσημο debut μας είχε 2 γκολ και την γκολ μάλιστα. Ας ελπίσουμε το τρίτο debut που κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο, αυτό με την Λειψία στο πρωτάθλημα, να μοιάζει πιο πολύ με το ανεπίσημο και όχι με το Super Cup. Διέρης για τον Ελμάς, Ελμάς έχει δει την κίνηση και κάνει την πάσα. Μπακάσουμε προς τα μέσα, θα το κάνουμε, φέρνουμε την μπάλα στο δεξί για το πλασέ, δεν θα περάσει μπάλα από την άμυνα. Πρώτη προσπάθεια ευκαιρίας. Έρχεται πριν τα 10 λεπτά αγώνα. Πιέζουμε τον Νάτσο και του κλέβουμε την μπάλα εύκολα. Και τώρα μπορούμε να ανεβούμε με τον Οπέντα. Θα δούμε το πρώτο σκόρ περσινή σεζόν. Οπέντα το σουτ, την μπάλα κόρνερ. Όλμο. Σε μένα. Το σουτ από εκεί, η μπάλα σαν δίχτυα. Ένα υπέροχο γκολ. Να το. Πώς συνόμαστε και με Κολοτούμπα. Έχουμε γκολ λοιπόν στο ντεμπούτο μας στην Bundesliga με ένα φανταστικό τέρμα. Δεύτερη μας σεζόν στην μεγαλύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Δεύτερη μας σεζόν σε top 5 ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γκολ εκτός περιοχής που ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για το συμβόλαιό μας και για συμβόλαια με άλλες ομάδες το ερχόμενο καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα εδώ. Ξαιρετικό τέρμα, φανταστικό. Και ανοίγουμε το σκορ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ας ελπίσουμε να είναι ή 1-0 ή 2-0. Μην πάει και βάλει κανένα γκολ τώρα η Leverkusen. Έχει πάει καλά. Έχουμε ελέγξει το παιχνίδι, έχουμε παίξει με αισιοδοξία, με σιγουριά. Με φιλοδοξίες σε κάθε επίθεση και νομίζω ότι είναι ένα καλό πρώτο δείγμα. Όλμο τώρα. Μου κάνει νερά Όλμο. Αργεί πολύ να δει πάσες. Περίμενα πάρα πολύ να παίξω μαζί του και με έχει απογοητεύσει πραγματικά πάρα πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Αντίθεση με τον Ελμάς ή τον Οπέντα που είναι αρκετά πιο ευχάριστοι συμπαίκτες. Θα συγκλίνουμε, θα χάσουμε τώρα λίγο υπερβολή εδώ. Τέλος, 1-0. Πρώτο καλό αποτέλεσμα σήμερα. Ευτυχώς που το πήραμε και με δικό μας πανέμορφο γκολ. Συνεχίζουμε. Λίγο πριν τελειώσουμε μεταγραφές και λίγο πριν το επόμενο παιχνίδι με το Αμβούργο, και άλλη μεταγραφή, ο Κάλουμ Ντόιλ από την Άστον Βίλα στη Λειψία. Και αυτόν, όπως και το Ρικό Λούις, νομίζω ότι θέλουμε να ξεκληρώσουμε λίγο τη Λειψία, την Άστον Βίλα, συγγνώμη. Και τώρα, ώρα για ένα παιχνίδι το οποίο στα χαρτιά θα πρέπει να είναι αρκετά εύκολο. Παίζουμε στη Red Bull Arena της Λειψίας εντός έδρας για πρώτη φορά. Είναι και αυτό μια μεγάλη στιγμή. Συστηνόμαστε στους οπαδούς μας για πρώτη φορά από κοντά. Βλέπετε τη φανταστική εντεκάδα. Είναι πρώτη φορά που είμαστε σε μια πραγματικά καλή ομάδα με υψηλά ratings και μεγάλα overalls κτλ. Και θα πρέπει να το ευχαριστούμε όσο μπορούμε, γιατί από εδώ και πέρα ας ελπίσω ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι η καριέρα μας. Υποδεχόμαστε το Αμβούργο σε ένα μάτς πρέπει να είναι εύκολο, σε ένα μάτς πρέπει να έχει πολλά γκολ, όχι ακόμα ένα. 1-0. Για να δούμε πώς θα πάει λοιπόν. Μας δίνει Μπάνιες. Γιατί όχι ένα power shot από εκεί, γιατί όχι Παναγία μου, πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω, το έχω βρει ωραία με τα μακρινά σουτ και τα ωραία γκολ. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Αδιάφορο μάτς, 0-0. Όχι όσο ανοιχτό και όσο high scoring θα θέλαμε με ένα τόσο αδύναμο αντίπαλο. Έχουμε και το δεύτερο. Πάσα είναι για τον Λοϊκό Πέντα. Στον Ελμάς. Ελμάς στον Όλμο. Ο Πέντα δεν θα το χάσει, θα το χάσει κι όμως. Περίεργο. Σάιβαλτ μας βρίσκει. Παίζουμε προς τα μέσα εκεί που είναι ο Πέντα. Ο Πέντα ανοίγεται το σουτ. Έχουμε την assist κυρίες και κύριοι. Την πρώτη μας με τη φανέλα της Λειψίας. Ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας. Λοϊκό Πέντα χτυπά ξανά. 1-0 επιτέλους ανοίγουμε το σκορ. Χαίρομαι για την assist αυτή. Καλό ποδόσφαιρο, κοιτάξτε εδώ. Κόβουμε προς τα μέσα. Βρίσκουμε τον Πέντα. Ο Βέλγος εκτελεί δοκάρι και μέσα. Δεν είναι πολύ καλή επιλογή εκεί πέρα. Τουλάχιστον παίρνω το φάουλ. Σε καλό σημείο.
Το φάουλ θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία στο match. Τελευταία ευκαιρία για να κάνουμε κάτι. Για να δούμε αν μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Το φάουλ, η εκτέλεση δεν είναι καθόλου κακή. 1-0 πάντως στο match θα λήξει χωρίς goal δικό μας. Αλλά με την assist μας για τον Οπέντα. Συνεχίζουμε να παίζουμε πολύ low scoring παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω είναι απλά η φύση του player η career ότι δεν μπορεί να φτιάξει όλες τις φάσεις που φτιάχνει κανονικά. Και άμα δεν παίζει 7-6 λεπτά, ξέρω εγώ, ημίχρονα δύσκολα παίρνουν πολλά goal. Τέλος πάντων, 1-0 και δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Και ο Χόιλουντ στην Ίντερ, η Ίντερ η οποία φλέρταρε με εμάς. Το ξέραμε, το ήξερε ότι τι θέλαμε. Δεν απέκτησε εμάς και εν τέλει έδωσε 100 εκατομμύρια στη Manchester United για να πάρει τον Ράσμους Χόιλουντ. Χόιλουντ, Σαλά και Σιμών, οι μεγαλύτερες μεταγραφές του Deadline Day. Ο Χόιλουντ στην Ίντερ, ο Μοχάμεντ Σαλά στην Real Sociedad και ο Ουνάι Σιμών στην Bayern. Δεν θα πάει τελικά ο Κβάρντιος Λεβερκούζεν. Κάπως έτσι τελειώνει το Deadline Day και τελειώνει με τα γραφές για φέτος. Για όσους ενδιαφέρονται, αυτό είναι το τελικό roster με το οποίο θα πάει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο η ομάδα μας. Βλέπετε εδώ και τον νέο τον Κάλουμ Ντόιλ. Χακίμι, Ρίκο Λιούις. Εντάξει, είναι ωραίο roster, ιδιαίτερο μπορώ να πω. Κράτησαμε και τον Άντωνη μέσα σε όλα. Κατάμω και να και εγώ μαζί με τον Ουνάλ και τον Οπέντα και τον Σέσκο ως κορυφή. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ που βλέπετε τα overall stats της καριέρας μου. Μην κοιτάτε το Team of the Week και το Player of the Month. Αυτά είναι bugged. Δεν έχουμε βγει μόνο δύο φορές Player of the Month στην καριέρα μας. Έχουμε βγει 5. Βγήκαμε 2 με την Eintracht, το οποίο μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε την Eintracht. Θα το δείτε εδώ πέρα. Ένα 2 φορές Player of the Month λέμε την Eintracht. 6 φορές Team of the Week, 15 φορές Man of the Match. Όταν ήμασταν στη Φορτούνα Ζήλτρο, βγήκαμε Team of the Week 10 φορές και 2 φορές Player of the Month. Και όταν ήμασταν στην Inter Miami, βγήκαμε μια φορά Player of the Month. Οπότε ναι, έχουμε βγει 5, όχι μία που λέει εδώ πέρα, δύο που λέει. Τέλος πάντων, να κοιτάμε τα stats, 83 εμφανίσεις, μετράμε 63 γκολ και 11 assists στην καριέρα μας. Αν φέτος επιτέλους παίξουμε τη μεγάλη μπάλα και βγάλουμε τα μεγάλα νούμερα που θέλουμε, μπορούμε να φτάσουμε στην τέταρτη σεζόν τα 100 γκολ καριέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε 37 γκολ, δεν ξέρω πού θα τα βρούμε, αλλά δεν το θεωρώ και απίθανο. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Σπάς, like, share, subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου στο ταξίδι της τέταρτης σεζόν. Δεν είχαμε πάρα πολύ αγωνιστική δράση σήμερα. Θα επιστρέψουμε δυνατότεροι. Στη συνέχεια, ελπίζω να είστε ενθουσιασμένοι για το κεφάλαιο Λειψία. Εγώ σίγουρα είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Νομίζω ότι για πρώτη φορά, δεν λέω μεγάλα λόγια γιατί ποτέ δεν χρειάζεται, αλλά ίσως για πρώτη φορά περάσουμε λίγο καλά παίζοντας αυτή τη σειρά. Παίζοντας λίγο ωραία, βάλουμε ωραία, βάζουμε ωραία γκολ. Να υπάρχει ρε παιδί μου λίγο καλό gameplay, γιατί δεν μας αφήνει λίγο ξεκρεμός στους συμπαίκτες μας. Δεν ξέρω ακόμα και αν έχετε sliders να προτείνετε για το player career, το εκτιμούσα. Αυτά. Μέχρι το μόνο σου να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέταρτη σεζόν ξεκίνησε και πάμε δυναμικά. Όπως πάντα, να είστε καλά. Και τι άλλο, ξέρετε τι άλλο. Γεια σας.